Καλημέρα κύριε Κινήτη. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Αρχιεπίσκοπο. Ναι, συναντώνται από τις 11, ναι. Προλάβατε είναι στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να ενημερωθείτε λίγο πώς πάει το... Προλάβατε να ενημερωθείτε ή ήσασταν παρόν τουλάχιστον στην αρχική φάση? Όχι, δεν ήμουν παρόν στη συνάντηση, οπότε αναμένω να ολοκληρωθεί για να ενημερωθούμε για το... Το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα. Κύριε Σεντόνα, χθες αρκετός κόσμος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ήταν πιστός στο ραντεβού του ακόμη μια φορά, με την ώρα που είπε ότι θα κάνει τη δήλωσή του, το διάγγελμά του μαζί με τους υπουργούς. Πώς τοποθετείτε το Προεδρικό για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είναι κατανοητές οι αντιδράσεις που υπάρχουν και θα έλεγα απολύτως σωστή η απέτηση για συνέπεια στον χρόνο που καθορίζεται, ειδικά αυτή την ώρα που χιλιάδες συμπολίτες μας αναμένουν την ενημέρωση για το ποιες είναι οι αποφάσεις ως προς τη διαχείριση της πανδημίας. Ωστόσο, τουλάχιστον για χθες, θέλω να αναφέρω ότι σε αυτό το δυναμικό πλαίσιο που υπάρχει, συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο για τουλάχιστον 4 ώρες. Ακολούθως μια μεγάλη ομάδα ατόμων επεξεργαζόταν αυτές τις αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιζόταν το πρωτεύον, που το πρωτεύον ήταν η συνέπεια στη λήψη των αποφάσεων. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι κατανοητή η απέτηση ότι πέρα από τη συνέπεια στις αποφάσεις πρέπει να υπάρχει και συνέπεια στην ώρα και πιστεύω ότι ναι, μ' ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε κύριε Σεντόνα, έχουμε κάποια μικροπροβληματάκια με τη σύνδεσή μας. Μείναμε εκεί που λέτε ότι ήταν λογικό, είναι λογικές και δικαιολογημένες οι αντιδράσεις για την ασυνέπεια στον χρόνο. Ναι, έλεγα ότι είναι κατανοητές οι αντιδράσεις και η απέτηση για συνέπεια ως προς το χρόνο που καθορίζεται. Αναφέρθηκα και στην χθεσινή δήλωση λέγοντας ότι χθες το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίαζε για 4 ώρες, έλαβε πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις που ακολούθως μια ομάδα ατόμων, τεχνοκρατών, εργαζόταν επί αυτών των αποφάσεων προκειμένου να διασφαλιζόταν η συνέπεια σε σχέση με τη λήψη των αποφάσεων. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι απολύτως κατανοητό ότι οι πολίτες αναμένουν πέρα από τη συνέπεια στη λήψη των αποφάσεων να επιδεικνύεται και συνέπεια ως προς την ώρα. Κύριε Σεντόνα, νομίζω το ξεκαθαρίσαμε αυτό το θέμα και πάμε στο μείζον ζήτημα του σταδιακού επαναπατρισμού.